Σύνδεση με την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, και το Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι του Ερντογάν με το Ιράν. Ο Τούρκος πρόεδρος περιμένει και τον Ιράν ομολογό του στην Άγκυρα. Και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά αυτές τις επαφές, αυτές τις συντονισμένες επιθέσεις Άγκυρα-Τεχεράνης κατά της Αμερικής και κατά του Ισραήλ. Και μάλιστα όλα αυτά την ώρα που η Αμερική πιέζει, περιμένει τουλάχιστον από την Τουρκία να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έχει υποσχεθεί, ακόμα δεν έχει γίνει. Βασίλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Μαζεύονται πολλά προβλήματα, χωρίς καμία αμφιβολία. Ξεκινάμε από το μήνυμα του State Department στην Τουρκία για να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του αιτήματος της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Άγκυρα δεν βιάζεται. Ενημέρωσε ήδη την Ουάσιγκτον, η οποία κυριολεκτικά καίγεται για το θέμα αυτό. Θέλει να κλείσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Τώρα, στα προβλήματα προσθέθηκε και αυτή η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν, ο γνωστός Ερντογάν, προσπαθεί να πει στους Αμερικανούς ότι απλά μεσολαβεί ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή της Τεχεράνης στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Σίγουρα το αντίθετο προσπαθεί, αλλά πάση περιπτώσει. Η Ουάσιγκτον κατέγραψε τις άγριες δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού από το έδαφος της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ και δεν αποκλείεται τηλεφώνημα του Αμερικανού Υπουργού στον Χακάν Φιντάν σήμερα. Στην Ουάσιγκτον σημείωσαν ότι ο Τούρκος Υπουργός δεν απάντησε στη δήλωση του Ιρανού ομολόγου του, ο οποίος είπε ότι αν δεν υπάρξει άμεση κατάρρευση του πυρός στη Γάζα και αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε, αυτό είπε, και του σιωνιστικού καθεστώτος, τότε οι συνέπειες θα είναι βαριές. Οι Αμερικανοί περίμεναν παρέμβαση του Τούρκου Υπουργού, δεν έγινε. Πάντως, Βασίλη, προκάλεσε κατάπληξη και αρνητική εντύπωση το παρακάτω γεγονός που θα σου πω, αν και οι Αμερικανοί λένε πως οργάνωσαν την άσκηση με τους Τούρκους πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Εβραϊκού κράτους. Το Πεντάγωνο, λοιπόν, ανέπτυξε χθες ένα ζεύγος βομβαρδιστικών Β1-Β Lancer, από τα καλύτερα που έχουν, στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιστιγλίκ, την οποία πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν χρησιμοποιούν συχνά οι Αμερικανοί, διότι δεν τους το επιτρέπει ο Ερντογάν. Τα βομβαρδιστικά, λοιπόν, απογειώθηκαν από βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανήκουν σε μια ειδική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετείχαν σε μια άσκηση ανεφοδιασμού ενώ βρίσκονταν στο διάδρομο προσγείωσης στην Τουρκία. Ενώ δεν ήταν μια σημαντική άσκηση, προκαλεί κατάπληξη, είπα, το γεγονός ότι ο Ερντογάν, ενώ βρίζει τους Αμερικανούς, τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το τουρκικό έδαφος, την ίδια στιγμή κατά την οποία υποτίθεται ότι το πέσει και πατέρας όλων των μουσουλμάνων. Μιχάλη, ο εκπρόσωπος του State Department, πώς τα σχολιάζει όλα αυτά, είπε κάτι επί αυτών των θεμάτων στους δημοσιογράφους? Ναι, λοιπόν, Βασίλη, σε ό,τι αφορά το Ιράν, πιστεύουμε ότι σε 15 λεπτά που θα ξεκινήσει η ενημέρωση θα έχει να πει κάτι. Σε ό,τι αφορά την Σουηδία, μίλησε για το θέμα αυτό, τους ενοχλεί πάρα πολύ. Απέτησε, λοιπόν, την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο συντομότερο δυνατόν. Είπε ότι δεν θέτουμε χρονοδιάγραμμα, αλλά θέλουμε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό, το επανέλαβε. Όταν ρωτήθηκε όμως πόσο απογοητευμένος είναι από αυτό, για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι περίμεναν και τι περιμένουν, πώς περιμένουν κλπ., απάντησε ότι δεν θα πω ότι είμαστε απογοητευμένοι από αυτό που συμβαίνει. Θα πω ότι θέλουμε να εγκριθεί η ένταξη στο συντομότερο δυνατόν. Ξανά το λέω αυτό. Έχουν περάσει 4 μήνες από το Βίλνιους. Το έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο δουλεύοντας. Πολύ φοβάμαι, Βασίλη, ότι θα περιμένουν για αυτό το θέμα. Και θα σου έλεγα και το εξής, καταλήγοντας. Ο κύριος Μπλίνκεν, ο Υπουργός Άμυνας, την Παρασκευή ξεκινά νέα περιοδία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τη στιγμή, ότι το πρόγραμμα το αλλάζει συνέχεια. Δεν βλέπουμε επίσκεψη πάλι στην Τουρκία. Αλλά αν η Τουρκία κάνει μια κίνηση για τη Σουηδία, για την ένταξη της Σουηδίας, σίγουρα θα προσθεθεί η Τουρκία στους προορισμούς του. Αυτά. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σου. Τώρα, κύριε...